Στον αέρα φαίνεται ότι είναι η υπόθεση τη αξιοποίηση του στρατοπέδου Ανδρικάκη στη δράμα και η μετατροπή του σε κόμβο οπτικοακουστικών μέσων. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχο Δράμα Γιώργο Παπαδόπουλο ανέφερε πω ο χώρο του στρατοπέδου δεν έχει παραχωρηθεί ακόμη από την εταιρεία κινήτων δημοσίου στο Δήμο Δράμα, παρά τα όσα έλεγε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και πω στη συγκεκριμένη περίοδο ο Δήμο Δράμα κινείται στην κατεύθυνση αυτή προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί η υπόθεση και να τρέξει το συγκεκριμένο έργο. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η μερίδα στη δράμα με τη συμμετοχή της ίδιας της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Ο Δήμαρχο Δράμα ξεκαθάρισε ότι η ανάπλαση τη 19η Μαου προκειμένου να φιλοξενήσει τη λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί εντό του 2025. Είτε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση είτε όχι. Είπε ότι γίνονται κινήσει προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα. Αλλά στην περίπτωση που αυτέ δεν καρποφορήσουν, ο Δήμο Δράμα είναι αποφασισμένο να υλοποιήσει από μόνο του το έργο. Σημείωσε ότι ο χώρο αρκεί για όλου του δραμινού παραγωγού και μικροπολιτέ, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στη συμμετοχή στη λαϊκή αγορά τη Δράμα και απαντώντα το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η μέρα και να διεξάγεται Σάββατο αντί της Πέμπτης, είπε πως υπάρχει μια τέτοια σκέψη, αλλά δεν πρόκειται να αποφασιστεί τίποτε αν δεν υπάρξει δημόσια διαβούλευση και συμφωνία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να ρίξει του τόνου και να σταματήσει την παραγωγή τοξικού κλίματο, κάλεσε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχο Δοξάτου Γιώργο Βογιατζής σε συνέντευξή του στον Αλφα News 95,5. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει μια ενορχιστρωμένη και οργανωμένη κίνηση από την πλευρά τη αντιπολίτευση να δημιουργούνται εντάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου με στόχο τον εκνευρισμό. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Καλό την αντιπολίτευση να συνετιστεί, να ρίξει του τόνου για να υπάρξει ένα γόνιμο διάλογο στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου προ όφελο του Δήμου και των Δημοτών, ανέφερε ο κ. Βογιατζής. Με μια τελετή αναπαράσταση των γεγονότων τη 1η Ιουλίου 1913, όταν ο ελληνικό στρατό εισέρχεται στη δράμα και συναντάται στον ιερό ναό τη παλιά Μητρόπολη με τον τότε Μητροπολίτη Δράμα Αγαθάγγελο, ο Δήμο Δράμα θα γιορτάσει την απελευθέρωση τη πόλη ανήμερα τη επαιτίου, την ερχόμενη Δευτέρα. Η τελετή θα γίνει στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Δράμα.